Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψήφιους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάζει η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Από το πρωί της Παρασκευής αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες σε όλες τις σχολικές μονάδες, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμα, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Το επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι ο υπολογισμός των μορίων, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των επιλογών τους στο μηχανογραφικό δελτίο. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν οι υποψήφοι, συμπληρώνοντας τους βαθμούς τους, να βλέπουν το σύνολο των μορίων στη διεύθυνση. Εξάλλου, από την 5η 6 Ιουλίου έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου, οι υποψήφοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, από το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Με την ανάρτηση των βαθμολογιών έσκασαν και τα χαμόγελα των υποψηφίων στο 7ο Λύκειο. Ανάμεσα στους υποψήφιους και οι τρεις μαθητές που πέτυχαν τους στόχους τους και εισέρχονται στην ιατρική σχολή, συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες που ξεπερνούν τα 19.000 μόρια. Όλοι τους ικανοποιημένοι και συγκινημένοι αφού απέδωσαν οι κόποι τους και οι κόποι των οικογενειών τους. Μαζί και ένα κορίτσι που επίσης περνά στην νοσηλευτική και δηλώνει ικανοποίηση. Όσο για το μυστικό της επιτυχίας, μάλλον δεν υπάρχει, αφού κάθε παιδί έχει το δικό του σύστημα. Ναι, έβγαλα 19.321 έτσι όπως τα έχω υπολογίσει και νομίζω είναι σωστά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και αυτό. Και πραγματικά νιώθω ότι οι κόποι μου έχουν ανταμυφθεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μυστικό της επιτυχίας, αν υπάρχει μυστικό επιτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να έχεις ένα στόχο στο μυαλό σου, να το θέλεις. Και μετά από εκεί και πέρα να προσπαθείς να διαβάζεις και να βάζεις τα δυνατά σου. Δεν θέλω να πω κάτι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συνταγή. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Και ο καθένας έχει τις δικές του δυνατότητες και δυνάμεις. Κι εγώ για ιατρική ήθελα 19.240 έπιασα. Πιστεύω να την έπιασα, ξέρω εγώ. Πιστεύω να την έπιασα. Ναι. Πρώτη χρονιά δίνεις. Πρώτη χρονιά δίνω. Είναι εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά. Συγχαρητήρια και στα παιδιά. Είναι δύσκολη χρονιά, θέλει πολύ διάβασμα. Ναι. Για τους γονείς κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη ψυχολογική και οικονομική. Σε ευχαριστώ για όλα, την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο, τους καθηγητές μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τους είμαι ευγνώμων. Και αυτοί πραγματικά πιστεύω περνάνε εδώ πέρα και να μιλάνε, αλλά εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ όλους. 9.320 έβγαλα. Α, λίγο. Ναι, λίγο. Ήθελα λίγο παραπάνω. Ιατρική και εμένα. Ναι. Εντάξει, όσα δείχνουν, την πιάνουν την ιατρική προφανώς. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Έπρεπε να βάλεις τα δυνατά σου. Όλες τις δυνάμεις διοχετεύτηκαν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι ένας χρόνος μπροστά στα υπόλοιπα, τα οποία προσπαθείς να είναι όσο πιο άνετα γίνεται. Και τα θεμέλια για αυτή την άνετη ζωή μπαίνουν από τώρα. Συλλευτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας ή της Πάρτης. Και περνάω και στα δύο, οπότε απλώς θα αποφασίσω τελικά ποια πόλη θα βάλω πρώτη. Πώς βίωσες εσύ όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών? Γενικά ήταν πολύ ψυχοφθόρο, πιστεύω. Εντάξει, εγώ κουράστηκα πάρα πολύ, πιστεύω και τα περισσότερα τα παιδιά. Δεν θεωρώ ότι αξίζει τόση κούραση κάποιες φορές. Αλλά τουλάχιστον είναι αξιόπιστο το σύστημα. Και εντάξει, ανταμείβονται κάπως οι κόποι, όσο και αν γράψεις τελικά, όλα για καλό γίνονται. Οπότε εντάξει, πιστεύω όλοι ικανοποιημένοι θα βγούμε στο τέλος. Ο διευθυντής του Λυκείου, Γιάννης Ντούρος, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του και συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια που κατέβαλαν και που πέτυχαν τους υψηλούς στόχους που είχαν θέσει. Για άλλη μια χρονιά στο 7ο Λύκειο, τα αποτελέσματα για μας ήταν αναμενόμενα. Νομίζω πως σχεδόν το σύνολο των μαθητών θα περάσουν στην πρώτη τους επιλογή. Μεγάλος αριθμός μαθητών, πάνω από 6 περνάνε στην ιατρική, στα πολυτεχνία και σε σχολές υψηλής ζήτησης. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, που είτε σε αυτούς που πετύχαν τους στόχους σήμερα είτε όχι, καλή σταδιοδρομία. Να πω ιδιαίτερα στα παιδιά που δεν πέτυχαν την πρώτη τους επιλογή ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ και οι εξετάσεις είναι οι πρώτες και όχι οι τελευταίες. Στη ζωή τους θα δώσουν πάρα πολλές φορές εξετάσεις και τα αποτελέσματα θα έρθουν μόνο μετά από προσπάθεια και κόπο. Τίποτε δεν σου χαρίζεται. Τα παιδιά που εδώ επρότευσαν σε όλη τη σχολική χρονιά και όχι μόνο φέτος, χάσανε πάρα πολλές ώρες από την διασκέδασή τους για τη μόρφωσή τους. Και πάλι συγχαρητήρια στους μαθητές μου, στους καθηγητές που βοήθησαν τα παιδιά και στα παιδιά, όχι μόνο αυτά που πέτυχαν το στόχο, ξαναλέω, αλλά σε όλους τους μαθητές μας για τη συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί που φέτος δεν κερδίσανε την πρωτιά θα την κερδίσουν του χρόνου. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του, τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια αναφέρονται στην επιτυχία των μαθητών του στα τελευταία 18 χρόνια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, και φέτος τα ποσοστά επιτυχίας έφτασαν στο 96%.
το ποσοστό των αρίστων στο 62%, ενώ συνολικά αποφύτησαν 1.176 μαθητές και μαθητρίες.